Στην εποχή μας, το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας και μας προσφέρει άμεσες και εύκολες λύσεις τόσο για την εργασία όσο και για την ψυχαγωγία μας. Είτε βρισκόμαστε σπίτι μας, είτε στη δουλειά, ή ακόμα και σε κάποιον δημόσιο χώρο, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να ελέγξουμε τα email μας, να ακούσουμε μουσική, να βρούμε πληροφορίες, ακόμα και να μιλήσουμε με έναν συνεργάτη ή συγγενή που βρίσκεται μακριά. Ωστόσο, όσο και αν διευκολύνει τη ζωή μας, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν αρκετές απειλές που καραδοκούν στο διαδίκτυο και μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τα δεδομένα και την προσωπική μας ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτό το χρήσιμο εργαλείο, αφού οι κακόβουλοι παράγοντες εξελίσσουν όλο και περισσότερο τις τεχνικές τους, στοχεύοντας τα δεδομένα μας. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα απειλών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας χρήστης, για τις οποίες πρέπει συνεχώς να επαγρυπνά. Μία από τις πιο γνωστές διαδικτυακές απειλές είναι το malware, γνωστό και ως malicious software, το οποίο απαντάται σε διάφορες μορφές και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή που θα προσβάλλει. Το malware θεωρείται συχνά ως γενικός όρος που αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί ζημιά σε υπολογιστές, διακομιστές ή δίκτυα. Υπάρχουν διάφορα είδη malware που κυμαίνονται από ιούς και worms έως trojans και ransomwares και μπορούν να εισχωρήσουν σε ένα μηχάνημα με ποικίλους τρόπους. Τα worms είναι κακόβουλα λογισμικά που μπορούν να αυτοαναπαράγονται χωρίς να απαιτούν ανθρώπινη αλληλεπίδραση για τη δημιουργία αντιγράφων και εξαπλώνονται γρήγορα και σε μεγάλο όγκο. Τα περισσότερα worms εξαπλώνονται εξαπατώντας τους χρήστες να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή μέσω μολυσμένων πολυμέσων όπως USB sticks και έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται γνωστά κενά ασφαλείας στο λογισμικό. Εάν ένα μηχάνημα μολυνθεί, το worm μπορεί να καταστρέψει αρχεία, να κλέψει ευαίσθητα δεδομένα, να εγκαταστήσει ένα backdoor που δίνει πρόσβαση στους κυβερνοεγκληματίες ή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις συστήματος για να κάνει το μηχάνημα πιο ευάλωτο. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, περισσότερο γνωστή ως spam, αναφέρεται στα ανεπιθύμητα μηνύματα από τα εισερχόμενά σας. Από τη σκοπιά του αποστολέα, το spam είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαδώσει το μήνυμά του με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Ενώ τα spam θεωρούνται συνήθως ακίνδυνα, ορισμένα μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους που θα εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή ενός χρήστη, εάν ο παραλήπτης κάνει κλικ σε αυτό. Το phishing, γνωστό και ως ηλεκτρονικό ψάρεμα, δημιουργήθηκε από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, σε μια προσπάθεια να κλέψουν ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες. Τα προγράμματα phishing αποτελούν συνήθως σημείο εκκίνησης και για άλλες διαδικτυακές επιθέσεις. Τα μηνύματα phishing μπορούν να μεταμφιεστούν σε διάφορους έγκυρους αποστολής, όπως τράπεζες, υπηρεσίες διαδικτύου και γνωστές εταιρείες, με σκοπό να παρασύρουν τα θύματα να κάνουν κλικ στους συνδέσμους τους. Στη συνέχεια, ζητούν από τους χρήστες να επαληθεύσουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους, τα προσωπικά τους στοιχεία ή τους κωδικούς πρόσβασης. Ο πιο γνωστός τρόπος διάδοσης των επιθέσεων phishing είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά η απειλή έχει εξελιχθεί και πέρα από αυτά. Οι hackers χρησιμοποιούν τώρα και μηνύματα κειμένου, τηλεφωνικές κλήσεις, ψεύτικες εφαρμογές και quiz στα social media για να εξαπατήσουν τα θύματα τους. Το botnet αποτελείται από ένα δίκτυο υπολογιστών που έχουν παραβιαστεί από κακόβουλους παράγοντες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ελέγχουν από απόσταση τις μολυσμένες συσκευές. Όταν το κακόβουλο λογισμικό εκκινείται σε ένα μηχάνημα, στρατολογεί τη μολυσμένη συσκευή σε ένα botnet και ο εισβολέας μπορεί πλέον να την ελέγχει και να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης. Ένα botnet μπορεί να αποτελείται από μερικούς υπολογιστές έως και εκατοντάδες χιλιάδες, και όταν τα bots ενώνονται, αποτελούν ισχυρή δύναμη. Εάν ένα botnet χτυπήσει έναν ιστότοπο, μπορεί να υποβάλει εκατομμύρια αιτήματα ταυτόχρονα, υπερφορτώνοντας τελικά τους διακομιστές, επιβραδύνοντας την κίνηση στον ιστό ή επηρεάζοντας την απόδοση. Αυτό μπορεί να είναι πολύ καταστροφικό για μια επιχείρηση, όπου η αμεσότητα και η ασφάλεια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη φήμη της. Το spyware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που μολύνει τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας και συλλέγει πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που επισκέπτεστε, των πραγμάτων που κατεβάζετε, των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης, των πληροφοριών πληρωμής και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε. Εγκαθίσταται στον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του χρήστη και προσκολάτε στο λειτουργικό του σύστημα. Μπορεί να εγκατασταθεί κατά λάθος όταν ένας χρήστης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός φαινομενικά νόμιμου προγράμματος. Το spyware τρέχει αθόρυβα στο παρασκήνιο, συλλέγοντας πληροφορίες ή παρακολουθώντας τις δραστηριότητες του χρήστη, προκειμένου να προκαλέσει κακόβουλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συσκευή και τη χρήση της. Το ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που εμποδίζει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο σύστημά τους ή στα προσωπικά τους αρχεία κρυπτογραφώντας τα. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου
ζητούν στη συνέχεια λύτρα προκειμένου να τους δώσουν το κλειδί αποκρυπτογράφησης. Οι πρώτες παραλλαγές του ransomware αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η πληρωμή έπρεπε να αποσταλεί μέσω snail mail. Σήμερα οι συντάκτες των ransomware απαιτούν την αποστολή της πληρωμής μέσω cryptocurrencies ή πιστωτικής κάρτας. Ακόμα, οι δημιουργοί των ransomware χρησιμοποιούν τώρα και άλλες μεθόδους για να πείσουν τα θύματά τους να τους πληρώσουν τα λύτρα, απειλώντας ότι θα δημοσιεύσουν τις κλεμμένες πληροφορίες τους. Ένα ακόμα είδος malware είναι το Trojan Horse ή Trojan, το οποίο μεταμφιέζεται ως νόμιμο λογισμικό. Τα Trojans μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες του κυβερνοχώρου που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα χρηστών. Οι χρήστες συνήθως εξαπατώνται να εκτελέσουν ένα Trojan στα συστήματά τους. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορεί να επιτρέψει στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να κατασκοπεύσουν τον χρήστη, να κλέψουν τα ευαίσθητα δεδομένα του και να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω backdoor. Οι EE είναι ένα ακόμα είδος κακόβουλου προγράμματος που έχουν δημιουργηθεί για να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός υπολογιστή και μπορούν να εξαπλώνονται από τη μία συσκευή στην άλλη. Ένας ιός μεταδίδεται εισάγοντας ή προσαρτώντας τον σε ένα νόμιμο πρόγραμμα ή έγγραφο που υποστηρίζει μακροεντολές για την εκτέλεση του κώδικα. Ο ιός έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει απροσδόκητα ή επιβλαβή αποτελέσματα όπως βλάβη στο λογισμικό του συστήματος, καταστρέφοντας δεδομένα. Παρόλες τις απειλές που μαστίζουν το διαδίκτυο, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι χρήστες προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι όταν περιηγούνται στο web. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να προτιμώνται ασφαλή δίκτυα Wi-Fi. Τα ασύρματα hotspots που υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους ή μαγαζιά συχνά δεν είναι ασφαλή, αφήνοντας τις πληροφορίες εκτεθειμένες σε οποιονδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειάς τους. Ακόμα και οι κρυπτογραφημένες συνδέσεις Wi-Fi μπορούν να κάνουν τα δεδομένα σας προσβάσιμα σε άλλους επισκέπτες στον ίδιο χώρο. Στις περιπτώσεις λοιπόν που βρίσκεστε εκτός του οικιακού σας δικτύου, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο. Έπειτα, προτείνεται η χρήση ενός αξιόπιστου VPN. Τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, ή αλλιώς VPN, είναι διαθέσιμα μέσω πολλών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Διαθέτουν πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφησης, προσφέροντας έναν ασφαλή τρόπο περιήγησης στον ιστό, χωρίς να διακυβεύονται τα ευαίσθητα δεδομένα σας. Ένα VPN μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες, όπως πρόσβαση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για ασφαλή και βολική πρόσβαση και μεταφορά αρχείων μεταξύ των δικτύων του σπιτιού και της εργασίας. Εάν ένας χρήστης δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει VPN, είναι σημαντικό να είναι προσεκτικός με τους ιστότοπους που επισκέπτεται στο διαδίκτυο. Οι ιστότοποι με διευθύνσεις HTTPS και όχι HTTP κρυπτογραφούνται για μεγαλύτερη ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής email σας χρησιμοποιεί αυτή την κρυπτογράφηση καθ' όλη τη διάρκεια της περιήγησής σας για να κρατάει μακριά από τα εισερχόμενά σας τους επίδοξους κυβερνοεγκληματίες. Αποθηκεύστε ευαίσθητες πληροφορίες όπως τραπεζικές συναλλαγές ή αγορές εκτός των συσκευών σας, εάν είναι δυνατόν. Ένα ακόμα βήμα υψής της σημασίας είναι η επιλογή ενός καλού προγράμματος αντιβάιρους. Μόλις εγκατασταθεί, λειτουργεί στο παρασκήνιο, εκτελώντας τακτικές αρρώσεις και ελέγχους στις συσκευές, παρακολουθώντας τα αρχεία, τα προγράμματα και τις ιστοσελίδες για πιθανές απειλές. Το αντιβάιρους ανιχνεύει οποιαδήποτε κακόβουλη ή απειλητική συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί κακόβουλο λογισμικό, αφαιρώντας τη από τη συσκευή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ εργάζεται για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να προσέχουν οι χρήστες είναι να κάνουν λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ακόμα και σε ένα ασφαλές δίκτυο, ορισμένοι τύποι ιστότοπων μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια μιας συσκευής. Η λήψη εφαρμογών από καταστήματα τρίτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συσκευή σας. Γι' αυτό προτιμήστε αξιόπιστα καταστήματα εφαρμογών όπως το iOS App Store, το Google Play Store και το Amazon App Store. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα αποτελεί η τακτική ενημέρωση των συσκευών και των συστημάτων. Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις περιλαμβάνουν συχνά επιδιορθώσεις για γνωστά κενά ασφαλείας που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι κυβερνοεγκληματίες. Η χρήση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, γνωστή και ως two-factor authentication, όπου αυτό είναι δυνατό, αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τη συσκευή σας. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ένας ακόμα τρόπος προστασίας των δεδομένων, αφού σε περίπτωση επίθεσης ransomware δεν θα κλειδωθούν ή χαθούν και ο χρήστης θα είναι σε θέση να επαναφέρει ευκολότερα και γρηγορότερα το σύστημά του. Επιπλέον, όταν οι χρήστες περιηγούνται στο διαδίκτυο και επισκέπτονται ιστότοπους, πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τα στοιχεία που δίνουν και να προτιμούν γνωστούς και έμπιστους ιστότοπους για να πραγματοποιούν τις αγορές τους. Τέλος, οποιοδήποτε email λαμβάνεται από άγνωστο ή μη αναμενόμενο παραλήπτη, ακόμα και αν πρόκειται για γνωστή εταιρεία, θα πρέπει να αποφεύγεται να ανοιχτεί ή να γίνει κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο περιέχει. Οι χρήστες
πρέπει να είναι πάντοτε σε επαγρύπνηση για περίεργα μηνύματα ή τηλεφωνήματα και ειδικά όταν τους ζητούν προσωπικές πληροφορίες.